Τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο συνήγορος της Ρούλας Πισπυρίγκου. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Μια χαρά, εσύ. Ωραία. Θα την επισκεφτείτε Ωραία. Σήμερα την πελάτησά σας, τον Κορυδαλό ή όχι? Προσπαθώ να βρω τρόπο. Είναι δύσκολη μέρα, διότι υπάρχει η απεργία των σοφρονιστικών υπαλλήλων, την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχω ζητήσει να λάβω ειδική άδεια. Περιμένω την απάντηση. Υπάρχει μια πληροφορία που παίζουν διάφορα site ότι τις επόμενες μέρες υπάρχει πιθανότητα να καταθέσετε μια αίτηση αποφυλάκησης. Ισχύει αυτό? Ισχύει, μάλιστα. Ισχύει. Με ποιους λόγους, με ποιο αιτιολογικό δηλαδή θα καταθέσετε αυτή την αίτηση? Τι θα λέτε, ότι ζητάμε να αποφυλακιστεί, γιατί? Έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα δια της απολογίας της. Ναι. Χρειάζονται απάντηση από ειδικούς επιστήμονες. Τα ξέρετε, υποθέτω, έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Η έρευνα η επιστημονική θα κρατήσει σίγουρα κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι η ίδια βρίσκεται πάντα στη διάθεση των αρχών. Ναι. Εφόσον θα πρέπει να περιμένουμε απάντηση από τους ειδικούς επιστήμονες και η απάντηση αυτή μπορεί να είναι δικαίωση για την ίδια, ναι, ζητά να είναι ελεύθερη μέχρι να με περιοριστικούς όρους μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις. Ναι. Ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να διαφωτιστεί η υπόθεση. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Το γεγονός ότι ο σύζυγός της, ο Μάνος, έχει διαχωρίσει πια πλήρως τη θέση του. Στην αρχή έλεγε ότι είναι αθώα, πιστεύω στην αθότητά της. Τώρα ετοιμάζεται να πάει να δηλώσει υπεράσπιση κατηγορουμένου. Πολιτική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως το λέγαμε παλιότερα. Την έχει ενοχλήσει, την έχει εκνευρίσει? Πώς θεωρεί τη στάση του Μάνου, του σύζυγού της, τώρα μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, από την τελευταία επικοινωνία έχω μείνει στο στάδιο της απογοήτευσης. Μάλιστα. Μία γυναίκα σύζυγος περιμένει, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, την ηθική τουλάχιστον συμπαράσταση και στήριξη από την πλευρά του σύζυγου της. Ναι. Με δεδομένο ότι δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει κάνει την πράξη και κατηγορείται άδικα, περίμενε από αυτόν τη στήριξή του. Όπως κάθε γυναίκα θα περίμενε από το σύζυγό. Όχι, όχι, συγγνώμη, αφορά όμως κατηγορείται γιατί σκότωσε το παιδί τους. Δεν κατηγορείται για κάτι άλλο, οπότε ένας πρώην σύζυγος πρέπει να συμπαρασταθεί γιατί έκανε ένα οικονομικό έγκλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί και με βοηθάτε με αυτό, για να μην υπάρξει παρανόηση. Με δεδομένο πάντα, ναι, ότι καθ' όλο το διάστημα της τελευταίας τριετίας που συνέβησαν όλες αυτές οι συμφορές σε αυτήν την οικογένεια και μέχρι προχθές, ο σύζυγος ήταν ο πρώτος που φώναζε για την σιγουριά του, για την βέβαιη πεποίθησή του ότι η Ρούλα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγικά περιστατικά. Ναι. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη μεταστροφή της συμπεριφοράς του που έγινε μόλις βρέθηκε η ίδια πίσω από τα κάγκελα του κρατητηρίου. Και μόλις άρχισε, κύριε, να φτιαχτεί η προσωπικότητα του συζύγου με τρόπο ο οποίος ενδεχομένως θα έφυγε τον ίδιο. Το γεγονός ότι είχε ακουστεί ότι ετοιμάζεται να καταθέσει και μια αίτηση διαζυγίου με αιτιολογικό ξυλοδαρμό που είχε πει η αδελφή της, η Δήμητρα, έξω στις συζυγικές σχέσεις του Μάνου, ισχύει αυτό? Δηλαδή έχετε συζητήσει το ενδεχόμενο να καταθέσει και μια αίτηση διαζυγίου η κυρία Πισπυρίγκου? Το έχουμε συζητήσει. Ναι. Μου το είχε καταθέσει και μου είχε ζητήσει να το προχωρήσω. Η συζήτηση αυτή σταμάτησε λόγω της πολύωρης απολογίας της προχθεσινής ημέρας. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επαναφέρω μόλις μπορέσω να έχω κατηδίαν επικοινωνία μαζί της. Η αρχική της θέση είναι ότι είχε λάβει αυτήν την απόφαση. Έχει επιχειρήσει, επειδή έχει και τα καρτοκινητά τώρα, έχει επιχειρήσει να τηλεφωνήσει στον Μάνο και εκείνος έχει ανταποκριθεί ή δεν της μιλάει? Δεν επιθυμεί επικοινωνία μαζί της? Την πρώτη μέρα της κράτησής της, ακόμη και μετά από την δημοσιοποίηση της τοξικολογικής έκθεσης που έδειχνε τη χορήγηση και τα μήνυς, η επικοινωνία τους ήταν κανονική και η ηθική στήριξη και συμπαράσταση από το σύζυγο υπήρχε. Ναι. Μετά την πρώτη μέρα όμως, ξαφνικά υπήρξε μια μεταστροφή της συμπεριφοράς του και έκτοτε δεν απαντάει στα τηλεφωνήματά της, πράγμα που της στήχησε ψυχολογικά και οδήγησε σε όλες αυτές τις αντιδράσεις. Η Δήμητρα και η Ελένη, η κυρία Δήμητρα και η κυρία Ελένη, η μαμά και η αδερφή, θα κληθούν να καταθέσουν τις επόμενες μέρες, γνωρίζετε κάτι? Επίσημα όχι. Έχετε συμβουλεύσει... Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ξέρω ότι
θα υπάρξει νέος κύκλος καταθέσεων ως μαρτύρων, τόσο από την πλευρά όλων των γιατρών και των νοσηλευτών, όσο και από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Έχετε συμβουλεύσει τη μαμά και την αδερφή να βγαίνουν και να μιλούν για τη συγκεκριμένη υπόθεση στην τηλεόραση, να κάνουν δηλώσεις, ή δεν έχετε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι? Χθες μου έκανε εντύπωση σε μια συνέντευξη που έδωσε η μητέρα της Ρούλας, η κυρία Ελένη, στη Ζήνα Κουτσελίνη, να λέει να συγκινείται πάρα πολύ, που αν και εσείς γνωρίζετε όταν αναφέρονται τα πεθερικά, που κάπως μας δόθηκε εντύπωση ότι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και αν αναφέρονται στην... σας έχει πει κάτι η Ρούλα και είπε ότι μάλλον οι δικηγόροι τους έχουν πει να μην μιλάνε. Τους έχουν συμβουλεύσει, τους δικηγόρους των πεθερικών. Εσείς έχετε δώσει τέτοια γραμμή ή συμβουλεύετε να μιλούν, να θεωρείτε ίσως ότι κάνουν κακό, εκτίθενται ή όχι? Η άποψή μου και τους την έχω πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται περισσότερη δημοσιότητα. Πρέπει όμως και εδώ να το αναφέρουμε ότι βρίσκονται σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης και παραβίασης της ιδιωτικής τους σφαίρας οι άνθρωποι αυτοί. Μου έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν κατασκηνωμένα γκρουπ, ομάδες ρεπόρτερ και δημοσιογράφων έξω από το σπίτι τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να βγουν για να πάνε σε κάποιο κατάστημα να προμηθευτούν τα απολύτως αναγκαία. Είναι περικυκλωμένοι από παντού, τους ζητείται παντού κάποια δήλωση ή κάποια τοποθέτηση. Δεν είναι και τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι απόλυτα φυσιολογικό, επιτρέψτε να το πω. Επειδή είστε και έμπειρος νομικός, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι μια πρωτοφανής και τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση. Δεν γνωρίζω και δεν ξέρω, δεν μπορώ να προδικάσω αν θα αποδειχθεί η ενοχή ή όχι της πελάτησά σας, αλλά να το κατηγορείτε μια μάνα, το έχει σκοτώσει το ίδιο της το παιδί, δεν είναι ότι πιο σύνηθες. Και να υπάρχουν και κάποιες υπόνοιες και για τα άλλα. Εγώ στο κάδρο βάζω τα πεθερικά, τους γονείς του Μάνου. Γνωρίζετε κάποια πράγματα που έχουν μια διαφορετική στάση. Δεν έχουν βγει ποτέ, δεν μιλάνε στις εκπομπές. Φαντάζομαι και εκεί υπάρχει το ενδιαφέρον να μιλήσουν και η πίεση από την πλευρά τη δική μας και των δημοσιογράφων. Γνωρίζετε κάτι? Δεν μου έχει γίνει καμία απολύτως αναφορά για τα πεθερικά. Περίμεναν... Μόνο μέχρι το σημείο ότι περιμένανε και από εκεί την ηθική στήριξη μέχρι και την επιβεβαίωση. Για την κακοποίηση της Ζορζίνας, που ακούστηκε από τη μαμά, από την κυρία Ελένη, ότι κακοποιήθηκε δύο φορές. Σας έχει πει εσάς η Ρούλα ποιος κακοποίησε το παιδί? Λέει συγγενικό πρόσωπο από το στενό περιβάλλον. Ποιος κακοποίησε, ποιος χτύπησε το παιδί ή δεν ξέρω τι άλλο έκανε? Δεν μου έχει πει. Σας το έχει πει όμως το γεγονός ότι κάποιος το έχει κακοποιήσει? Όχι, δεν μου το έχει πει. Ναι. Είναι μια γυναίκα η οποία βλέπετε ότι είναι σύζυγος. Έχει μια συγκεκριμένη διατυπωμένη κάτι απέναντι στο σύζυγό της. Αγαπάει τον άντρα της. Μάλιστα. Η εκτίμησή μου, η προσωπική, είναι αυτή. Τα παιδιά της τα αγαπούσε? Δηλώνει ότι τα αγαπούσε, αρνείται την κατηγορία από την πρώτη στιγμή και λέει ότι είναι μία μητέρα που έχασε τρία μικρά παιδιά. Σαν επίλογος όλων αυτών βρέθηκε και να στερείται την προσωπική της ελευθερία και να είναι κρατούμενη στη φυλακή. Μία τελευταία ερώτηση, επιτρέψτε μου, είναι αδόκιμη ερώτηση. Εγώ θα την κάνω όμως. Μ' αρέσουν οι αδόκιμες ερωτήσεις, να σας ακούσω. Αδόκιμη, δεν είναι σωστή ερώτηση, είναι λάθος η ερώτηση, σας το λέω εκ των προτέρων. Έχετε πιστεί για τον αιθόλητο άντρα εσείς? Θα σας πω το εξής. Πριν ασχοληθώ με την υπόθεση, ακούγοντας αυτά τα οποία μεταδίδωναν στα μέσα ενημέρωσης, ήμουν 100% πεπισμένος ότι έχει τελεστεί πράξη. Ναι. Όταν διάβασα τη δικογραφία και γνώρισα από κοντά την κυρία Πισπυρίγκου, έχω πάμπολες αμφιβολίες. Μάλιστα. Για το αν έχει τελεχθεί η πράξη από την ίδια. Και θα σας πω και μία άλλη σκέψη μου. Ναι. Δεν ξέρω τι πιθανότητα θα μπορούσε να προσδιορίσει ο κάθε τηλεθεατής και κάθε πολίτης στο μυαλό του. Mm-hmm. Αν όμως έστω μία στο εκατομμύριο η γυναίκα αυτή έχασε τρία ανήλικα και μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που υφίσταται βρέθηκε και στη φυλακή, τότε είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα. Θα πρέπει να διερευνηθεί πολύ γρήγορα η υπόθεση αυτή. Να φωτιστεί το τι έγινε, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν μπορεί να την αποκλείσει μέχρι στιγμής κανείς. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που γεννώνται από τη δικογραφία.
Οπότε είναι κάτι που είναι άμεση ανάγκη να ερευνηθεί άμεση. Κύριε Παπαδόπουλε, χίλια συγγνώμη. Σας έχει εκφράσει σκέψεις η κυρία Πισπυρίγκου να κάνει κακό στον εαυτό της, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, ότι προσπαθούν να την προφυλάξουν από κάτι τέτοιο? Όχι. Έχω δει προσπάθειες προστασίας δικής της από τυχόν δική της απέλπιδα ενέργεια. Όμως δεν έχω δει τέτοια διάθεση. Μου λέγατε το πρωί πάντως ότι φοβάστε για τη ζωή της με όλον αυτόν τον τόρο και όλες αυτές τις εικόνες που βλέπετε. Σωστό. Μάλιστα. Άλλο το ενδεχόμενο να κάνει κακό η ίδια στον εαυτό της και άλλο το ενδεχόμενο να υποστεί κακό από κάποιον κύριε άλλο. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευγενής. Και να πούμε, παιδιά, ότι οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους.